Σήμερα βρέθηκα στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου με τον νομικό μου συμπαραστάτη, τον Μάνο τον Παπαντονάκη, τον οποίο και ευχαριστώ για την συμπαράσταση και τη βοήθεια, γιατί θέλω να καταθέσω μήνυση κατά δύο τουλάχιστον συμπολιτών και ενός τρίτου, μιας τρίτης αγνώστων σε μένα στοιχείων, γιατί σε κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, με τη στάση τους και με τα λεγόμενά τους, προσέβαλαν την τιμή και την υπόλοιψή μου. Και επειδή τα δημόσια πρόσωπα δεχόμαστε και πρέπει να δεχόμαστε την κριτική για να μας κάνουν και καλύτερους, δεν μπορώ να δεχτώ προσωπικά κριτική που μειώνει την ηθική μου υπόσταση. Δεν επιτρέπω σε κανένα απολύτως όμως, να εκτοξεύει τέτοιες ύβρις, γιατί περί ύβριων πρόκειται, για την ηθική υπόσταση, την προσωπική, τη δική μου. Και είμαι υποχρεωμένος να προστατέψω και τον εαυτό μου και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Όταν φτάνουμε στο σημείο να ποινικοποιείται η γνώμη, γιατί περί αυτού πρόκειται ακριβώς, όταν φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να ποινικοποιείται η γνώμη ενός δημοσίου προσώπου, ενός αιρετού, νομίζω ότι κατεβαίνουμε σκαλιά στη δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν καταθέτω μήνυση, γιατί πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα αποδώσει το δίκιο, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να γίνουμε ζούγκλα, να χειροδικήσουμε, να αυτοδικήσουμε. Και αυτό δεν το πιστεύω, δεν θέλω να φτάσουμε εκεί. Και επειδή πιστεύω ότι πραγματικά η δημοκρατία λειτουργεί και η δικαιοσύνη στέκει στο ύψος της, θα αποδώσει τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Όχι, δεν υπήρξαν. Έγιναν κάποιες προσπάθειες από αιρετούς ενδεχομένως να αγνοήσω το γεγονός, όχι να υπάρξει συμβιβασμός. Αλλά δεν το συζητάω.